Επιλέξαμε να αναδείξουμε το ζήτημα της κοινωνικής πολιτικής για την κατοικία, γιατί πιστεύουμε ότι πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα αποτυπώνεται με πολύ καθαρό τρόπο το δίλημα που έχουμε θέσει. Αθήνα από τα παλιά ή Αθήνα από την αρχή. Αθήνα από τα παλιά σημαίνει μια πόλη η οποία δεν περιορίζει, δεν βάζει όρια στη βραχυχρόνια μίσθωση και στο Airbnb, άρα δεν υπερασπίζει το δικαίωμα στην κατοικία. Αθήνα από τα παλιά σημαίνει μια πόλη η οποία αφήνει εγκατελειμμένο το κτηριακό της απόθεμα. Αθήνα από τα παλιά σημαίνει μια πόλη η οποία όταν πάει να αξιοποιήσει αυτό το κτηριακό απόθεμα, η καλύτερη ιδέα που σκέφτεται είναι να δώσει 7,6 εκατομμύρια απλά σε έναν ιδιώτη για να κάνει real estate με αυτό το απόθεμα. Εμείς λέμε Αθήνα από την αρχή. Τι σημαίνει Αθήνα από την αρχή? Μια πόλη η οποία θα υπερασπίσει το δικαίωμα στην κατοικία, θα παλέψει για να μπουν όροι και όρια στη βραχυχρόνια μίσθωση και θα έχει συγκεκριμένη πρόταση για το ποιοι είναι αυτοί οι όροι και ποια είναι αυτά τα όρια. Μια πόλη η οποία θα αξιοποιήσει το κτηριακό της απόθεμα και για κατοικία και για κρίσιμες κοινωνικές υποδομές που χρειάζονται μέσα σε αυτή την πόλη. Στο ζήτημα της κοινωνικής κατοικίας συναντιέται το όραμα για μια διαφορετική πόλη με τον επιστημονικό σχεδιασμό και σίγουρα μπορούμε να τα καταφέρουμε.